Μετανιωμένοι εμφανίστηκαν στον εισαγγελέα οι πρωταγωνιστές της ληστείας μαϊμού που σήκωσε στο πόδι την Ελλάδα στο Ηράκλειο μέχρι να αποκαλυφθεί ότι επρόκειτο για εφάνταστο σενάριο που γράφτηκε για να καλυφθούν τα ίχνη υπεξαίρεσης. Αιτία για την απίστευτη ιστορία που σκαρφίστηκαν ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος και ο 41χρονος που έγινε συνεργός του ήταν ο τζόγος, καθώς ο 38χρονος πόνταρε και έχανε συνεχώς το τελευταίο διάστημα χρήματα που δεν έβγαιναν από την τσέπη του, αλλά από το ταμείο του καταστήματος OPAP Play στις Μοίρες. Λάθος του. Το έχει μετανιώσει και θα αποκαταστήσει κάθε ζημία που έχει προκαλέσει. Η χασούρα έφτασε να ξεπερνά τις 13 έως 15.000 ευρώ και όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και δεν μπορούσε να αποδώσει τις εισπράξεις στον ιδιοκτήτη, καθοδήγησε το συνεργό του για να στήσουν τη ληστεία, όπως και έγινε, με άκρος ερασιτεχνικό τρόπο και αντάλλαγμα περίπου 1.500 ευρώ που είχε ανάγκη ο 41χρονος. Γιατί ύψους ποσό? 15.000. Το οποίο αφαιρέθηκε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σταδιακά. Τώρα λεπτομέρειες από την δικογραφία ακόμα δεν ξέρουμε και εμείς δεν έχουμε μελετήσει ακόμα τη δικογραφία, δεν την ξέρουμε ακόμα. Ο υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας ότι άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με μάσκα και την απειλή όπλου του απέσπασε το ποσό των 18.500 ευρώ. Όμως τα λεγόμενά του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς της ασφάλειας που ξεσκόνησαν κυριολεκτικά τον καταγγέλλοντα και τον υπεύθυνο λειτουργίας του καταστήματος, φτάνοντας πολύ γρήγορα στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Πάντως, σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 41χρονος απέδωσε άμεσα τα χρήματα που έλαβε ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του. Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου βρέθηκε το πρωί και η αδελφή του βασικού κατηγορουμένου, προσπαθώντας να τον στηρίξει, κάνοντας λόγο για σειρά οικογενειακών προβλημάτων που τον εξώθησαν στον τζόγο. Όπως ανέφεραν, η οικογένειά του είναι έτοιμη να επιστρέψει τα χρήματα που φαίνεται ότι έχουν υπεξαιρεθεί. Έχει μετανιώσει για ό,τι έχει γίνει και θα αποκαταστήσει κάθε ζημία που έχει προκαλέσει. Σε οποιοδήποτε έχει προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία, θα την αποκαταστήσει πλήρως. Σε βάρος και των δύο κατηγορούμενων, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη κλοπή, στον 39χρονο επιπλέον για υπεξαίρεση και ψευδορκία και στο συνεργό του για παράνομη οπλοφορία. Και οι δύο επέστρεψαν στα κρατητήρια ενώ θα απολογηθούν στις 11 το πρωί της Δευτέρας.